Είμαστε έτοιμοι για το δεύτερο μέρος λοιπόν της εκπομπής μας με τον καλεσμένο μας τον Νότα τον Νεκτάριο που μας είχε έρθει από τη Λάρισα, στιχουργός, συνθέτης, αλλά είναι και ένας άνθρωπος που αγαπούσε τον ουρανό και πήγε να πιάσει ουρανό και εκεί που πήγε να πιάσει ουρανό άρχισε να γράφει στίχους και μουσική, ε. Λοιπόν, πριν σας συστήσω τον Νότα τον Νεκτάριο, να σας κάνω μια πρόσκληση για τις 29 του μήνα, να μην ξεχαστούμε, να πάμε στο Γλέντι που οργανώνει η Ένωση Κριτών Νέας Σμύρνης. Είναι 8.30 ώρα, είναι στο 5ο γυμνάσιο της Νέας Σμύρνης. Σας περιμένουμε όλους να είστε εκεί. Μετά να κάνω μια άλλη πρόσκληση για την επόμενη Δευτέρα Τρίτη. Είναι ένα διήμερο, ημερίδα να πω, μια διήμερη ημερίδα που κάνει η Ελένη Κράμπη που είχε έρθει εδώ και είχαν γράψει για τον Νεφρούλη. Τώρα μου στείλε δελτίο τύπου, δεν θυμάμαι. Κάτσε να δω αν μου έχει στείλει να το διαβάσουμε. Να κάνουμε αυτές τις... Ωραία, να το. Λοιπόν, είναι Ηρακλείδων 66 στην Αθήνα, πολιτιστικό κέντρο διπορικό Μελίνα Μερκούρη στο Θησίο. Εκεί πέρα είναι, θα γίνει μία ημερίδα, είναι από τις εκδόσεις που εκδώσανε τον Νεφρούλη και τα βιβλία αυτά για τα παιδιά. Κάνουν μια διήμερη ημερίδα. Δεν μου έχει στείλει κάτι παραπάνω για να διαβάσω, δεν ξέρω. Πάμε. Τώρα, η Εύα, η αγαπημένη μου Εύα, που την αγαπώ πολύ πολύ πολύ, η Εύα λοιπόν, η Πετροπούλου, που εκείνη πάλι ενώνει, η Εύα Λιανού Πετροπούλου, θα είναι σε μια, τι να πρωτοπώ που κάνει τόσα πολλά, έχει ενώσει όλο τον κόσμο, έχει ενώσει. Έχει κάνει την αποχή λογοτεχνικά περιοδικά και έχει ενώσει Ισπανούς, Άγγλους, Γάλλους, τα πάντα όλα η Εύα. Αλλά είναι και μια εκπομπή που θα παρουσιαστεί και θέλω αυτή να διάβαζα. Μισό λεπτάκι. Ωραία, είναι εδώ. Συγχώρεσέ με. Ποίηση από όλο τον κόσμο με τον παρουσιαστή και ξένο ανταποκριτή στο Μαρκ Λίμπαν και την εκλεκτή καλεσμένη του Ελληνίδα ποιήτρια και υποψήφια για Νόμπελ Ειρήνη, Εύα Πετροπούλου Λιανού, έρχονται απευθείας κοντά σας από την Αθήνα. Τετάρτη 10 Ιουλίου. Είναι, θα δώσει συνέντευξη σε ένα κανάλι στον Καναδά. Και είναι καλό αυτό. Η Εύα Πετροπούλου έχει ενώσει όλους τους λογοτέχνες του εξωτερικού με τους Έλληνες. Και σένα δηλαδή, δεν ξέρω τι ξέρεις την Εύα Λιανού Πετροπούλου. Μπράβο, είναι πολύ φοβερό παιδί. Είναι... Και κάνει πολύ φοβερό παιδί. Εγώ την αγαπάω. Δεν τη θέλω, δεν τη λέω Εύα, τη λέω φως. Έτσι τη βλέπω. Τόσο φωτεινή είναι που τη λέω φως. Και τώρα πάμε στο φίλο μου. Που μεγάλη μας τιμή μας έκανε, να ξέρεις, που ήρθε σε τόσο δρόμο από τη Λάρισα εδώ πέρα, ενώ θα μπορούσαμε να κάνουμε και τηλεφωνική συνέντευξη. Ναι. Προτίμησα να έρθω να με γνωρίσει ο κόσμος της Νέας. Καλύτερα, καλά έκανες. Έχω και ένα πρώτο ξάδερφο μου εδώ, είναι καθηγητής τηλεόντιο. Α, γι' αυτό ρώτησες το φίλο μου αν πηγαίνεις τηλεόντιο. Τηλεόντιο, το ξέρεις ότι κάνει πολύ ωραία πράγματα. Α, ναι. Α, η Λεόντιο κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα και κάνει ωραίες παρουσιάσεις βιβλίων και ωραία, κάνει πολύ ωραία πράγματα κάνει. Να και το παιδί το ρεσιτάλ στη Λεόντιο το έδωσε τώρα το Μάιο, 25 Μαΐου. Και γενικά κάνει όμορφα πράγματα. Μπράβο. Και εσύ θα μπορούσες να την εκμεταλλευτείς στην αίθουσα της Λεόντιου σε μια παρουσίαση βιβλίου, σε κάτι, αν ήθελες. Ή αν θέλει στο μέλλον. Και μόνο θα προσάσει το καινούργιο βιβλίο. Λίγο πιο δυνατά και λίγο πιο κοντά. Το χειμώνα θα παρουσιάσω το νέο μου βιβλίο, τώρα θα δούμε τώρα με το πώς θα γίνει, τι θα γίνει. Πρώτα θα παρουσιάσω στη Λάρισα. Ο Νεκτάριος ξεκίνησε και έγινε αξιωματικός αεροπορίας. Ναι, είμαι αντιπροσμεναγός στην πολεμική αεροπορία.
τεχνικός, σε F16, Phantom. Ωραία. Αυτά που βλέπουμε τώρα που αγοράζει ο Μητσοτάκης και κάτι τέτοια. Εντάξει, αυτά τώρα που θα πάρουν τα καινούργια αεροπλάνα, τα F-35, θα πάνε στην Πελοπόννησο, να έρθουν και σε εμάς. Θα πάνε στην Ανδραβίδα, από ό,τι είπε και ο αρχηγός. Εντάξει, είναι ένα νέο όπλο, το οποίο είναι ένα επισύγχρονο, ας πούμε, έτσι, από τα υπόλοιπα που υπάρχουν. Και θα είναι η αιχμή του δώρατος της Ελλάδος. Μας φέρει μας αυτό, να δώσουμε τα λεφτά του κράτους για τέτοια. Πιστεύεις ότι τα χρειαζόμαστε τώρα? Εγώ δεν είμαι από αυτούς που θα πούν αν χρειάζεται ή δεν χρειάζεται. Ούτε είμαι εκπρόσωπος τύπου της πολεμικής αεροπορίας για να απαντήσω. Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Εγώ είμαι τεχνικός, υπακούω σε διαταγές των ανωτέρων. Οι ανώτεροι αυτοί γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν και από εκεί και πέρα με την πολιτεία και τις διάφορες κυβερνήσεις που περνάνε από τη χώρα συνεννούνται και τι πρέπει να κάνουν. Κάτι αφήνουν πίσω τους κάποιοι άλλοι, κάτι αφήνουν κάτι περισσότερο. Ευελπιστούμε να υπάρχει πάντα ειρήνη. Να μην γίνει ποτέ αυτό, πόλεμος, να δοξάζουμε γιατί, το Θεό και να λέμε ότι 100 πόλεμος, χρόνια έχουμε ειρήνη στην Ελλάδα, γιατί αυτό, γύρω μας τα πράγματα δεν είναι καλά. Ο πόλεμος θα φέρει τη χώρα και κάθε χώρα, οποιαδήποτε χώρα, 100 χρόνια πίσω. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Πες μου το λόγο γιατί να κάνουμε πόλεμο. Δηλαδή, δηλαδή τώρα χαζοί πόλεμοι γίνονται, είναι εγωιστικοί. Ο εγωισμός των ανθρώπων που τους διακατέχει, για να μπορέσουν να μείνουν στην ιστορία. Κάποιοι θέλουν να μείνουν στην ιστορία. Αλλά το κακό με αυτούς όμως είναι ότι έχουν μείνει ως κακοί στην ιστορία. Δεν το καταλαβαίνουμε όμως. Ναι. Όταν ξεκινάω ένα πόλεμο γίνομαι κακός στην παρέα. Αυτός που επιτίθεται σε μια άλλη χώρα, ανέτεια, στην ιστορία θα γίνει κακός. Άκου τώρα να σου πω. Μια πονηριά μου. Εγώ τι έχω σκεφτεί τόσα χρόνια, ότι εν τέλει αυτοί που μένουν αθάνατοι, άμα το σκεφτείς, πραγματικά αθάνατοι, είναι οι Άγιοι. Και μετά είναι οι ήρωες που μένουν αθάνατοι, έτσι δεν είναι? Ναι. Οι Άγιοι και οι ήρωες. Όλοι οι άλλοι κάποια στιγμή ξεχνιούνται. Δηλαδή και ένας καλλιτέχνης, ξέρω εγώ, μετά από 100-200 χρόνια θα χαθεί. Όταν περάσουν οι γενναίες, κατάλαβες. Ο καλλιτέχνης δεν χάνει ποτέ. Χάνονται και οι καλλιτέχνες. Μην νομίζεις. Άμα το δεις, χάνονται κάποιοι παλιοί. Δηλαδή, συγγνώμη, θυμάσαι εσύ τους καλλιτέχνες που ήταν στο βουβό κινηματογράφο? Όχι. Όχι όλους, αλλά. Θυμάσαι, αν εξαιρέσουμε κάποιες που ήταν οι βουβές σε ταινίες που. Είναι πάρα πολλοί ηθοποιοί που κάνουν, δεν τους ξέρουμε. Γιατί με τα χρόνια, δηλαδή η δικιά μου η γενιά. Εγώ σου λέω και άλλες 5 γενιές θα τη θυμούνται τη Βουγιουκλάκη. Μετά σε θωριάζει. Ενώ ο Άγιος μένει για πάντα. Και ο ήρωας που μένει στα βιβλία όμως, οι ήρωες και αυτοί μένουν. Οι Άγιοι είναι. Πρέπει να αγιάσουμε. Κανόνισε να αγιάσουμε τώρα, να μην είμαι αθάνατη. Έτσι. Λοιπόν. Και με την ποίηση πώς κάτσε να κάνω, στείλει για τα παιδιά. Ναι, την ποίηση είμαι από μικρός γράφω. Πριν ξεκινήσεις δηλαδή την αεροπορία, ξεκινήσεις ναι. Να γράφεις, Περίπου ήμουν 15 χρονών. Άρα μικρός είχες σκοπήλει στην ποίηση, είχες το στίχο μέσα σου. Εντάξει, εγώ 15 χρονών τώρα, ένα παιδί, ένα χωριατόπουδο, εντάξει τώρα δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Αλλά με βοήθησε όμως πάρα πολύ το Action Estea, γιατί το είχα διαβάσει και με βοήθησε πάρα πολύ. Με βοήθησε να μπω σε αυτόν τον χώρο που λέγεται Ελλάδα, σε αυτόν τον χώρο που λέγεται Εκκλησία, σε αυτόν τον χώρο που λέγεται Αγάπη. Με βοήθησε πάρα πολύ. Και εγώ πάντως στα ποίηματά μου και κειμένα μου, δηλαδή γράφω ας πούμε για την πατρίδα, για την Ελλάδα, για τη θρησκεία, για τη θρησκεία μας και για τον έρωτα, που είναι εντάξει τα περισσότερα. Στα βιβλία μου
κινούνται. Πόσα βιβλία έχει εκδώσει μέχρι στιγμή? Έχω τώρα τη δίδω το τρίτο, αλλά έχω άλλες 5 συμμετοχές σε άλλα βιβλία. Σε ανθολόγια και σε. Ναι, δύο στο εξωτερικό και τρία στην Ελλάδα. Mm-hmm. Έχει πάρει και τέτοια. Έχω πάρει ένα βραβείο. Είδα από το βιογραφικό σου. Για πες μας. Έχω πάρει ένα βραβείο. Τρία πάρει, τα οποία εντάξει είναι τα δύο εδώ στην Ελλάδα και το ένα από εξωτερικό. Το ένα από εξωτερικό. Λοιπόν, έτσι για να μην μιλάμε μόνο και να λέμε, να με επιτρέψεις να διαβάσω εγώ ποίημα σου. Ναι. Έτσι που μου στείλες, κάποια ποίηματα που μου στείλες. Σε έχω στείλει, τώρα είναι από το ερωτικό γράμμα, που θα παρουσιάσω το χειμώνα. Και είναι και ένα ποίημα που είχα γράψει για τον Γιάννη Γαναλούλη. Να σου πω, και τα παιδιά εδώ είναι το συγκρότημα που βλέπω που συνεργάζεστε. Ναι, ναι, ναι. Που μου λες, θα σου στείλω και το συγκρότημα τα παιδιά. Ναι. Αν διαβάσει το Άειλο, το έχω γράψει για τον Γιάννη Γαλανούλη. Δεν ξέρω αν τον γνώριζες. Πικρώνω τα σύννεφα αυτό. Αυτό είναι. Είναι ένα από τα τραγούδια. Τα πρώτα είναι τα. Δεν ξέρω αν γνωρίζει. Ωραία, περίμενε. Τίποτα, μα τίποτα δεν με συγκινήσω. Αυτό. Αυτό είναι συνέχεια του ποίηματος του ερωτικού γράμματος. Το πρώτο που έπρεπε να είναι. Δεν μου το έχει στείλει, μου έχει στείλει. Ξαφνικά. Δεν λίγο. Περίμενε, πρέπει να πω μέσα στο ίντερνετ, στο YouTube, όχι. Όχι, εδώ στο σύνδεσμο. Περίμενε, καλησπέρα. Όχι, μου στέλνει στο σύνδεσμο. Μου το δίνει λίγο να σου το δείξω. Περίμενε, γιατί είναι το messenger μου, σε όλο. Ναι. Μου στέλνει αυτό το τίποτα, μα τίποτα δεν με συγκινεί. Μόνο αυτά σε έστειλα. Ναι, μου έχει στείλει από πάνω αυτά και μετά μου στέλνει αυτό. Αυτό είναι. Ωραία. Το Άειλο, στοιχείο της ανθρώπινης ύπαρξης. Σε αναδιαστολή με το σώμα, το οποίο πάλεται σε αυτήν την αίθουσα. Το διαβάζω πρώτη φορά, να υπάρχει μια κατανόηση. Το Άειλο προσδοκά να το αγγίξεις, να το αγκαλιάσεις χωρίς τέλος. Είναι οι κατεβασιές της στιγμής που καίνε την ψυχή μας σήμερα. Αχ, πονεμένε, αχ, χλωρός εσύ, και τα μάτια που ήτανε για σεμιά εξαθμισμένα πέφτουν αλόγιστα του βουνού, με τους μήλους να μένουν χωρίς πανιά, και απέναντι τα καπαναριά λευκά χτυπούν τον ήχο της Μεγάλης Παρασκευής. Τα φύλλα σκορπισμένα ανάμεσα στο γυαλό ανακατώνεται με το τρύπημα του ανέμου. Ό,τι ξερό φεύγει, βαριά κινεί τη θάλασσα. Τα φύλλα παρασύρει και αυτό παρασύρεται από ανέμους για να χαθεί στα κύματα. Και οι σκιές που παίζουν με το Άειλο τις ακούνε μόνο οι λησμονημένοι που ζουν σε έναν άλλο κόσμο. Εκεί θα με βρείτε. Ήλθον, είδον και τον κόσμο τον αφήνω στα πόδια σας. Πλήστας, ανήρ και αποφαράς σημερινής. Πλήστας, ανήρ. Πλήστος, ανήρ. Της αποφράς σημερινής μέρας. Και τα λόγια που έχουν χαθεί, λόγος από σήμερα είναι η μνήμη. Α, είναι ψαγμένα, ε. Ναι, δεν το είπες λίγο καλά. Είναι ο αυλός, όχι το Άειλο. Αυλός. Ναι, το αυλός. Α, είναι ο αυλός. Ναι, είναι ο αυλός. Α, γιατί δεν μου είπες ο αυλός, γιατί δεν με διόρθωσες. Δεν ήθελα να σε διαπόψω, δεν μου αρέσει. Καλή, γιατί δεν με διόρθωσες. Το αυλό στοιχείο της ανθρώπινης. Α. Όχι, είναι το Άειλο. Ο αυλός είναι το έργο που έπαιζαν στην αρχαία Ελλάδα. Δεν ξέρω το ξέρεις. Συγγνώμη, αυτό που διάβασα εγώ είναι το Άειλο ή το Αυτιτι. Ναι, είναι το Άειλο. Είναι απλά, άρα καλά το διάβασα. Ναι, μέσα στο Άειλο, στο τέτοιο σου κλπ. Απλά αντί να πεις αυλός κάποια στιγμή που γράφω μέσα, το είπες Άειλο. Α, εντάξει, ναι.
Είναι και μικρά τα γράμματα, πιο μικρά δεν μπορούσαμε. Χρησιμοποιώ το New Times Roman 12 σε όλα τα αγγλικά στην αεροπορία το ίδιο. Έχω μάθει με αυτό. Τι με αυτό το μικρό, τα μικρά γράμματα. New Times Roman 12, το 12 είναι, ναι. Τώρα δεν ξέρω γιατί βγήκαν τόσο μικρά εκεί. Αυτό το ποίημα το έγραψα πέρυσι το Φεβρουάριο, το 23. Ήμουν στη Θεσσαλονίκη και όταν ήμουν μέσα στο τρένο μου ήρθε μια ειδοποίηση ότι πέθανε ο Γιάννης Γαλανούλης. Ο Γιάννης Γαλανούλης ήταν συνομήλικός μου πολλά χρόνια στην ελληνική τηλεόραση, σκηνοθέτης και στην Αθένα και στα τελευταία του παραγωγή ήταν πριν αφήσει τον κόσμο μας. Ήταν στον τροχό της τύχης, σκηνοθέτης. Βέρος Λαρισαίος, από την περιοχή της Λάρισας. Ξένια στο παιδί, χαλαρός, άνετο άτομο, μιλούσε με τον οποιοδήποτε, ήταν ζεστός χαρακτήρας. Και με στεναχώρησε πάρα πολύ αυτό, επειδή τον Γιάννη γνωριζόμασταν. Και κάποια στιγμή άρχισα κάτι να γράφω. Στη Λάρισα ήταν φοιτητής ο γιος μου. Ναι. Και δεν ζήσα τη Λάρισα. Από εκεί και πέρα, εκείνη τη στιγμή έκλεισε το κινητό μου από μπαταρία. Και δίπλα μου καθόταν μία κοπέλα, μία φοιτήτρια. Τη ζήτησα να στείλω και ένα χαρτί μου, έδωσε η κοπέλα και άρχισε να γράφει αυτό το ποίημα. Αυτό που διάβασα. Και πώς δεν ασχολήθηκες έτσι με το στίχο, με τη μουσική και πήγες στην αεροπορία, ναι, εμένα ήταν, δεν με πίεσε κανένας, εγώ από μόνος μου πήγα. Ο πατέρας μου ήταν στην αεροπορία ήδη. Και ο αδερφός μου. Απλά, ας πούμε, μεγάλωσα από μικρό στην αεροπορία και μου άρεσε πάρα πολύ και τα χρώματα και τα αεροπλάνα που πήγαινε στον αδερφό μου να τον πάρω το βράδυ, ας πούμε, όταν τελείωνε αργά από την υπηρεσία, γιατί πολλές φορές οι συνεχτερινές και αυτά που πετούσαν και σε δύσκολες εποχές τότε, με Σαντάμ, με τέτοια δεκαετία του 90, επιφυλακές κλπ. Ο αδερφός μου έφευγε αργά από μέσα από την υπηρεσία και πήγαινε να τον πάρω. Γιατί το αυτοκίνητο είχαμε ένα αυτοκίνητο, ο πατέρας μου το έπαιρνε, πήγαινε μαζί το πρωί, το μεσημέρι το έπαιρνε ο πατέρας μου για να πάει να γυρίσει σπίτι και το βράδυ πήγαινε και τον έπαιρνε. Και έτσι, ας πούμε, έχει μπει και μένα το μικρό αυτό της πολεμικής αεροπορίας. Έχω γράψει και ποίηματα και τέτοιο, έχω γράψει τρία τραγούδια. Το ένα έχουμε υλοποιήσει, είναι ο Άθαυτος, το οποίο, ας πούμε, αν θέλεις να το βάλουμε, να το ακούσει εδώ, να το ακούσουν οι νέοι γονιώτες. Ο Άθαυτος είναι από αυτά που μου έχει στείλει ή το βρίσκω στο YouTube, πώς το κάνουμε? Πρέπει να είναι και σε αυτά που σας έχω στείλει. Δεν ξέρω πώς θες εσύ τώρα πώς θα το βρεις. Μένα η Νέα Σμύρνη μου αρέσει πάρα πολύ γιατί ερχόμουν κι εγώ νεαρός εδώ, στον ξάδερφό μου, εδώ στην πλατεία. Πάνω στην πλατεία έχει ένα καφέ. Πολλά καφέ έχει. Όχι, πάνω στην πλατεία. Πολλά, το Γαλαξία. Ο Γαλαξίας τώρα έχει γίνει πολιτιστικό κέντρο. Ναι, ήταν. Εκεί θα κάνεις παρουσίαση του βιβλίου, στο Γαλαξία. Εκεί πηγαίναμε νεαροί, ας πούμε, κλπ. Πίναμε το καφέ μας. Αλλά νωρίς φέρνω όμως, γιατί εντάξει, ήταν λίγο εποχές περίεργες. Μικρά παιδιά, ήμασταν χωριατόπαιδοι, δεν καθόμασταν πάρα πολύ. Και συνήθως πήγαινα εκεί, σε αυτή τη Δευτέρα. Πώς λέγεται, μου πες? Άθαυτος. Όχι, στο κύμα του φεγγαριού μου μπήκε τώρα το Άθαυτος που ήταν άνε, θα τα πατήσω όλα και τα πατήσω. Ναι, γίνω το λίγο να στο δείξω. Γίνω το κινητό σου. Όμορφη θέα. Όμορφη θεά. Thank you.
Πατσάλινη καρδιά σου δίνει βήμα. Μα το αίμα σου δε στέγνωσε ποτέ. Έγραψε ο Μιχάλης ο Χόντος, να πούμε για την αυτό, ιστορία. Αυτό θα σου λέγα. Πες μου τώρα τους συντελεστές εδώ. Και έβλεπα... Το τραγούδι του τραγουδάει ο Βασίλης ο Καρμύρης. Καρμύρης Βασίλης. Ναι, είναι ηθοποιός και σκηνοθέτες. Ναι. Και τη μουσική την έγραψε ο Μιχάλης ο Χόντος. Είναι μουσικοσυνθέτης, καθηγητής μουσικής. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δουλειά που κάναμε, για τα 14 τραγούδια. Πρέπει να κάνατε 14 τραγούδια, πολύ ωραία από ό,τι κατάλαβα. Έχουμε κάνει και συναυλίες στη Λάρισα, δύο συναυλίες στο Κυπροθέατρο, μεγάλες συναυλίες, που εκεί πηγαίνουν μόνο μεγάλα ονόματα. Στο Κυπροθέατρο της Λάρισας. Εκεί σου ήταν ο γιος μου φοιτητής και ξέρω. 2.500 κόσμου πέρα. Τώρα λίγο λιγότερο, γιατί βάλαν καθίσματα. Γύρω στις 2.200 κάπου εκεί νομίζω. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι στους ακροατές αν θέλουν να μπουν να γνωρίσουν τα τραγούδια, τα τραγούδια μέσα δεν έχουν μέσα, δεν γράφω για, ούτε για σβησμένα τσιγάρα, ούτε σε βλέπω σαν την Παναγία, δεν τα γράφω αυτά όλα, απλά μιλάει ένας άντρας σε μια γυναίκα. Και αυτό είναι όλο. Τα βιντεάκια που είναι μέσα στο YouTube είναι αεροπλάνα, είναι από τη δουλειά μου, από την αεροπορία. Αυτό είδα, ότι έχεις βάλει αεροπλάνα και τέτοια και μου λες τα ζωγράφισες εσύ. Είναι όλα ζωγραφισμένα από μένα και την ομάδα μας, που ήμασταν εκεί 4 άτομα. Και πιστεύω ότι θα σας φτιάξω τη διάθεση. Όσοι βάλετε και ακούσετε ένα τραγούδι, δύο, ξέρω εγώ, όσο με εσείς πιστεύετε. Η αλήθεια είναι ότι εγώ τα άκουσα, πραγματικά κατάλαβα και μ' αρέσαν έτσι. Όντως είναι ξεκούραστα. Αν μπορείς από το YouTube βάλε, για να μπορέσουμε ας πούμε, να ακούσει ο κόσμος, βάλε το με ένα καημό,
το οποίο το λέει ο Πάνος ο Κράιας, είναι ένα νέο παιδί που είναι ένας ερωτικός καθαρά τραγουδιστής και το λέει πάρα πολύ όμορφα. Δηλαδή η επιλογή μας, ας πούμε, στους τραγουδιστές, σε όλους τους τραγουδιστές και στους τέσσερις ήταν επιτυχίες. Ο ένας καλύτερα από τον άλλον, δηλαδή, Νομίζω ότι διαλέξαμε, ας πούμε, να βάλουμε να πούμε τα τραγούδια... Νότος, Νεκτάριος. Νότας. Το έβαλε κάτω. Το έβαλε. Βγες από εκεί, από κάτω, κλείσε το... Μπράβο, εδώ είμαστε. Εδώ. Αυτό, με ένα καημό. Ωραία, και τώρα αυτό. Σαν πουλιά και μια στιγμή όλη η ζωή σου φαίνεται τόσο μικρή. Άνοιξε το παραθύρι της καρδιάς σου να με ακούσει η ψυχή σου. Τα χρόνια που έφυγαν είναι δικά σου και ταξιδεύουνε μαζί σου. Καρδιά και έναν καημό, τα μάτια μου άνοιξα να δω. Μα ήρθες εσύ σε μια στιγμή, το πρώτο μου δώσες φιλί. Άνοιξε το παραθύρι της καρδιάς σου να με ακούσει η ψυχή σου. Τα χρόνια που έφυγαν είναι δικά σου και ταξιδεύουνε μαζί σου. Άνοιξε το παραθύρι της καρδιάς σου να με ακούσει η ψυχή σου. Τα χρόνια που έφυγαν
βγάλε το θάλασσα. Και αυτό είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Ωραία, άρα όλο το CD είναι ένα και ένα, είναι από τα ποίηματά σου. Ναι. Τα ποίηματά σου που μελοποιηθήκαμε. Για πες μας έτσι για σένα, ναι. Εκτός από τα αεροπλάνα που αγαπάς, δηλαδή ο πρώτος έρωτας είναι τα αεροπλάνα. Όχι, νομίζω ο έρωτας είναι η γυναίκα. Α, εντάξει. Άντρας είσαι, πες, ε. Τι θα ερωτευτείς, τη γυναίκα. Νομίζω ότι όλα από εκεί ξεκινάνε. Από τη γυναίκα. Όλα από τη γυναίκα. Έτσι κατάντησες ποιητής. Ναι. Από έναν έρωτα, ε. Μπορεί να έχει αυτό. Δηλαδή μικρός έγραφε τα κοριτσάκια, ναι. Έγραψα, λέει, και έφαγε μια σφαλιάρα. Έτσι, τις έριχνες. Σημεία έγραφε μόνο, εντάξει. Α, σε μία έγραφε. Σημεία έγραφε και έφαγε σφαλιάρα. Γιατί? Εκείνες οι εποχές ήταν διαφορετικές, δεν ήταν όπως τώρα. Τώρα, άμα γράψει μία, θα έρθουν 10. Τώρα, άμα έγραφε μία τότε, έτρωγε σφαλιάρα και πήγαινε κλέγοντας σπίτι. Και έκλειγε. Παντρεμένος, παιδιά. Είμαι παντρεμένος, έχω δύο παιδιά, την Ελισάβετ και τον Θανάση. Ο Θανάση είναι 21 χρονών, η Ελισάβετ είναι 16. Έχει σήμερα γυναίκα και όλες τις παιδιτρώντες. Ποιος έγινε? Η κόρη μου. Μαζί μου το γιο μου είναι. 26 του μήνα σήμερα, ναι. 26 είναι και ο γιος μου. Ναι. Του πόσο, το 96 εμείς. Εμείς είμαστε το 2008. Εμείς είμαστε πιο μεγάλοι από εσάς. Ναι. Έλα ρε, την ίδια μέρα τα έχουμε γεννήσει, έλα ρε. 5:20. 5:20 το απόγευμα. 5:20. Εμένα είναι 12:15. Άκου να δεις τώρα. Όταν και γεννιόταν ο Γιώργος μου, κυδεύανε τον Παπανδρέου. Και το βλέπαμε στην τηλεόραση. Και μου λέει ο γιατρός, ένας μεγάλος, 12 ώρα δηλαδή θα γινόταν η κηδεία του. Και γυρνάει και μου λέει ο γιατρός, ένας μεγάλος πέθανε, ένας μεγάλος γεννήθηκε. Και όντως έγινε και γιο, για να δούμε. Έχει το μυαλό μου στο διπλωματικό του μωρό μου. Να, να καλά. Να τα χαιρόμαστε λοιπόν τα μωρά μας. Μα να είναι καλά γερά. Και τα παιδιά έχουν ακολουθήσει. Η Ελισάβετ έχει τις ανησυχίες σου. Ανησυχίες, αλλά ο Θανάσης όχι. Όχι. Μπορεί να τις έχει, αλλά δεν τις δείχνει, δεν γνωρίζω. Ναι, όχι. Okay. Πιο σκληρό αγόρι, εντάξει. Και αυτός μένει με τη γιαγιά τώρα μπροστά κάτω από εμάς. Για να, έχει, να είναι άνετος, λοιπόν, να είναι την κουπέλα του, να μην έχει, ας πούμε, εμάσει το γύρο. Εντάξει. Αντράκη, δεν έχω παράπονα από τα παιδιά μου, είναι και τα δύο πολύ καλά παιδιά. Όχι επειδή είμαι ο πατέρας τους, τα έχουμε διδάξει για τα πάντα. Και προπάντων να είναι καλοί άνθρωποι. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Ό,τι στραβό να δουν μπροστά του, το προσπερνάνε, το αποφεύγουν. Δεν μένουν να εξηγήσουν τι και πώς. Γιατί και οι παροιμίες, ας πούμε, που τους έχω πει για τις παροιμίες, τους έχω πάει να τις διαβάσουν και να τις καταλάβουν, δεν έχουν βγει τυχαία. Δηλαδή, ας πούμε, αν καθίσεις να μαλώσεις με έναν χαζό, ο χαζός θα σε κερδίσει. Αν ασχολείσαι με τις κότες, λέει. Σε τρώνε και τα πίτρα. Και όπως άκουγα την ιστορία αυτή με το λιοντάρι, τώρα μου θύμισες, που πήγε, λέει, τσακωνόταν, λέει, ο κόκορας με κάποιο άλλο ζώο, αν το γρασίδι είναι πράσινο. Και έλεγε ο κόκορας, όχι, λέει, είναι μπλε το γρασίδι. Και δεν ξέρω ποιο ζώο άλλο τσακωνόταν και του λέει, όχι, είναι πράσινο. Πάμε, λέει, στο βασιλιά της ζούγκλας, το λιοντάρι. Πάνε στο λιοντάρι και το λιοντάρι δεν λέει όλο ποινή στο άλλο το ζώο, όχι στην κότα. Και λέει ναι, το γρασίδι είναι μπλε, της λέει της κότα. Του λέω το άλλο, καλά λέει, αφού ξέρουμε μεταξύ μας ότι είναι πράσινο, γιατί έδωσες δίκιο. Και του λέει σε τιμώρησε και μόνο που με έβαλες να ασχοληθώ με μια κότα, να ασχοληθώ με κάτι ανούσιο, δηλαδή τιμωρήσε για αυτό το πράγμα. Τι ασχολείσαι με κάτι που... Γιατί τότε δεν έχει νερό. Που δεν έχει νόημα. Έτσι. Αυτό πρέπει να το βάλουμε κι εμείς πίσω στο μυαλό μας και να μας ασχολιόμαστε με πράγματα που δεν έχουν νόημα. Ναι. Και να σου πω και κάτι. Αυτό τώρα νομίζω είναι στην πολιτική μας. Δηλαδή τώρα έχει γίνει έτσι η πολιτική που είναι ανούσιο να τσακωνόμαστε μεταξύ μας για τέτοια πράγματα.
Αν όμως που η μουσική, γενικά εγώ νομίζω ότι η μουσική, ο στίχος, η τέχνη ενώνει. Και γιατί έχω δει και Τούρκους με κριτικούς να κάνουν ωραία πράγματα, έχω πάει στην Τουρκία και έχω δει συναυλίες που γίνονται και παντρεύεται το ελληνικό με το τουρκικό και είναι πολύ ωραίο. Και ας λένε ότι είναι εχθροί μας, εγώ πιστεύω ότι είναι αδέρφια μας. Όχι, εντάξει, δεν είναι κανένας εχθρός, κανένας λόγος δεν είναι εχθρός. Απλά είναι η πολιτική των κρατών που διατηρεί μια στάση. Δεν είναι ο λαός που θέλει, ας πούμε, τέτοιο. Υπάρχει μια μικρή μερίδα λαός που υποστηρίζει την άποψη των κυβερνήσεων. Και αυτό είναι για μια ιστορική κατανάλωση, ας πούμε, μια που μιλάμε για την Τουρκία. Δηλαδή όλοι οι πρόεδροι, ας πούμε, και οι πρωθυπουργοί της χώρας κινούνται σε μια επιθετική γραμμή έναντι της χώρας μας για να διατηρήσουν, ας πούμε, τα σκύπτρα, ας πούμε, ότι είναι δυνατή. Ας μην ξεχνάμε ότι ο τουρκικός λαός, το μεγαλύτερο μέρος του τουρκικού λαού, είναι ημιμαθείς, έτσι, και αγράμματος, και είναι πολύ εύκολο να ένας πολιτικός να πείσει έναν Τούρκο να του ψηφίσει για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, γιατί εγώ θα κάνω αυτό, εμείς είμαστε αυτοί, έχουμε αυτή τη δύναμη, κάνουμε διάφορα. Βέβαια, υπάρχει μια διαφορά μεταξύ, ας πούμε, Ελλάδος και Τουρκίας, πολύ μεγάλη διαφορά στον κόσμο. Είναι αυτή ότι είναι πάρα πολλοί Τούρκοι, είναι εκατομμύρια Τούρκοι μάλλον, που ζουν σαν αυτόχθονες. Δηλαδή, φτιάχνουν μόνοι στο TV, έχουν 5 γίδες, 5 αρνιά, 5 προβατίνες, έχουν κότες, έχουν κάποια δέντρα για να παίρνουν τον καρπό, ελιές και αρκετές και ζουν κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, δεν εξαρτώνται, ας πούμε, από το κράτος να πάρουν μια σύνταξη, να πάρουν, ας πούμε, κάτι, ένα μισθό ή να δουλεύουν. Αυτό είναι στις μεγάλες πόλεις της Τουρκίας. Κάποτε έτσι ήμασταν και εμείς στην επαρχία. Τώρα όμως δεν μπορείς στην επαρχία να έχεις εσύ κότες. Στη Λάρισα απαγορεύεται σπίτι σου να βάλεις κότες. Έτσι δεν είναι? Νομίζω είναι κάτι από αυτό. Έχει γίνει νόμος ότι απαγορεύεται. Εγώ δεν έχω, αλλά από εκεί και πέρα δεν. Ναι, όχι, απαγορεύεται. Στο λόγο, γιατί η αδερφή στην Κρήτη και η αδερφή που μένει στις Σινούσες, απαγορεύεται να βάλει μποστάνι. Δηλαδή, έχουν βάλει, βγήκανε καινούργιοι νόμοι, να μην μπορούμε να έχουμε κάτι σπίτι μας. Να έχουμε την κότα μας, να μας κάνει ταβό. Ναι, καλά, καλά. Δεν ασχολούμαι πολύ με την πολιτική, ούτε με τα social. Τηλεόραση έχω να δω 20 χρόνια περίπου. Καλά κάνεις. Γι' αυτό είσαι ευτυχισμένος και γράφεις βιβλιοποίηση. Είναι καλό ή κακό, δεν ξέρω, αλλά δεν βλέπω τίποτα. Και αυτό ξεκίνησε από τις αμερικάνικες ταινίες που περνάνε κάποια διάφορα συναισθηματικά κομμάτια στους πληθυσμούς των κρατών. Και δεν μου άρεσε ποτέ. Για να ακούσουμε τη θάλασσα, Γιώργος Αποστολόπουλος, ή μισό λεπτό το γυαλί. Ναι, Αποστολόπουλος Γιώργος. Στίχη Νεκτάριος Μότας, μουσική Μιχάλης Πότος. Θάλασσα, όμορφη ήρεμη, σαν σε κοιτάζω νιώθω μόνος. Με το αεράκι σου με αγκαλιάζεις και όμορφα περνάει ο χρόνος. Θάλασσα όμορφη, ταξιδέψε με τα γαλάζια σου νερά.
αγκαλιάξε με. Όμορφη θάλασσα, γίνε βροχή μου και μία μία τις σταγόνες σου θα πιω. Γίνε ο ήλιος μου μες στη ψυχή μου, αγκαλιάσε με και ποτέ μη ξαναβγώ. Θάλασσα όμορφη, ταξιδέψε με, με τα γαλάζια σου, με αγκαλιάσε με. Θάλασσα όμορφη, ταξιδέψε με, με τα γαλάζια σου, με αγκαλιάσε με. Θάλασσα όμορφη, ταξιδέψε με, με τα γαλάζια σου, αγκαλιάσε με. Και στην Ένωση Λογοτεχνών έχει γίνει έτσι. Και στην Ένωση Λογοτεχνών είναι κάποια που όποιος πάει προσπαθεί. Τι να σου πω, τέλος πάντων, εντάξει. Είναι... έχει γίνει ένας χωρισμός. Τώρα μιλάμε. Ναι, τώρα μιλάμε. Το αιρετικό γράμμα είπαμε. Όχι το αιρετικό γράμμα, είναι μετά δεν είναι αρνητικό. Όμορφη θεά. Όμορφη θεά, ναι. Όμορφη θεά. Πού το πάτε σήμερα, παιδιά. Πού, δεν διαβάζω καλά. Είμαι πολύ κουρασμένη και δεν μπορώ να μιλήσω. Όμορφη θεά. Μικρό παιδί
ζωγραφίσω και σε έναν κόσμο μαγικό να σε κρατήσω, τη ζωγραφιά σου να κοιτώ βράδυ πρωί, να μου θυμίζει το γλυκό σου το φιλί. Τόση ώρα μιλάμε και δεν σε δείχνω. Κοίταξε να δεις, δεν σε δείχνω για να μην σε κλέψουν οι Αθηναίες. Ναι. Και έχω θέματα μετά με τις Λαρισιώτες και μου πούνε κοπελιά, εμείς τον στείλαμε εκεί για να μας τον προωθήσεις και εσύ μας τον πάντρεψε. Δεν πάει. Κατάλαβες. Μην έχουμε και τέτοια. Γι' αυτό λέω κάτσα να τον κρύβω, να μην τον βλέπουν. Ε. Λοιπόν, κάνω και το. Κάνω το χειμώνα. Έτσι πρέπει, έτσι πρέπει. Έτσι δεν πρέπει. Λοιπόν, και μπήκε μόνο του στον άφθαρτο πάλι, εντάξει, αν μπορείς να άλλαξε το. Θα τα πάμε σ' άλλες. Ναι. Θες να τα ακούσουμε όλα, θες να μου πεις κάτι. Πρώτα απ' όλα να πούμε στο κοινό ότι επειδή όπως ακούσατε τα τραγούδια όντως είναι ωραία και όποιος θέλει να τα ακούσει και να τα ξανακούσει και να στείλει και τα σχόλιά του, θα πατήσει στα ελληνικά, στο YouTube, στο κανάλι Νεκτάριος Νότας, ναι, να κάνει και εγγραφή και να ακούσει και όλα τα τραγούδια. Και στο Facebook μπορούμε πολύ εύκολα να τον βρούμε τον Νεκτάριο, Νότας Νεκτάριος πάλι με ελληνικά, ναι, και βέβαια θα τον βρούμε. Είναι ένα μπλε σηματάκι βγαίνει, το στρόγγυλο που θα βγει, γιατί είναι δύο, το άλλο δεν το χρησιμοποιώ. Σε αυτό στο μπλε το σηματάκι, το για όποιος θέλει, μπορεί να κάνει έτοιμα. Μέσα στο Facebook ξέρεις, εγώ ανεβάζω μόνο. Θα είναι τα παιδιά από τα στο Facebook μέσα δεν ανεβάζω οτιδήποτε, ανεβάζω μόνο τις δουλειές μου, έτσι που κάνουμε, μόνο ποιήση θα δουν, τραγούδια και λογισμούς, ο οποίος βοηθάνε τον κόσμο. Mm-hmm. Έτσι. Δεν έχω μέσα μου κακία για κανέναν άνθρωπο. Και νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό για τι να μπορείς να βγάλεις... Το λόγιο να μην σπάσουμε τον πάγο. Δεν θέλω να σου το πω γιατί θα μου πεις διπρόσωπο. Είσαι δημόσιο. Τι δημόσιο. Γιατί είστε διπρόσωπο, καλλιτέχνες είναι οι δίδυμοι και δεν είναι διπροπρόσωποι. Κακώς τους έχουν βγάλει. Εντάξει, έτσι μας λένε. Απλά είναι κυκλοθυμική. Ναι, είναι κυκλοθυμική πάρα πολύ. Ναι. Είναι κυκλοθυμική, δεν είναι διπροπρόσωποι. Είναι η νηψιά μου δίδυμο, είναι και η φίλη μου η Ειρήνη. Δηλαδή εκεί που μπορεί να είναι χαρούμενη, τσάκ μπορεί να τη δεις να πέσει. Αυτό είστε κυκλοθυμικοί, εύκολα αλλάζετε. Λοιπόν, να αυτό. Επανέλθω λίγο στο λογισμό YouTube. Μου εδώ, και στο YouTube και στο Facebook. Τα τραγούδια είναι πεντακάθαρα, έχουν μέσα ελληνικές λέξεις και ορισμένες παραδοσιακές λέξεις, οι οποίες δεν πρέπει να τις ξεχάσουμε ποτέ. Αυτό είναι καλό. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να χάσει την καταγωγή του, το ποιος είναι και από πού προέρχεται. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Παρακαλώ πολύ εδώ όλους τους νέους Σμυρνιώτες να μπουν έστω μια φορά να με ακούσουν, να ακούσουν τα τραγούδια μας, να ακούσουν εδώ τα παιδιά, την Χριστίνα, τον Πάνο, τον Γιώργο και τον Βασίλη. Οι οποίοι είναι παιδιά του Μόχθου, δουλεύουν πάρα πολύ
και τραγουδούν γιατί αγαπούν το τραγούδι, αγαπούν το στίχο από μικρά παιδιά και αυτά, όπως και εμείς. Το ίδιο και ο Μιχάλης. Είναι ένα παιδί και αυτός του Μόχθου, δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δουλεύει με τη δουλειά του δηλαδή, που ασχολείται. Σε γυμνάσιο το πρωί και τα μεσημέρια μέχρι το βράδυ στο 2. Έτσι καθημερινά. Δεν έχουν χρόνο ούτε εμάς μεταξύ μας να βρεθούμε πολλές φορές. Όλα τα παιδιά εκεί. Γιατί δουλεύουν συνεχώς. Και δουλεύουν και προσφέρουν. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που έχουν κάνει για μένα, για τα τραγούδια, για τους στίχους μου που σε οποίους εμπιστευτήκανε και τους ναι, που βάλαν μουσική, που ακολουθήσανε αυτό το όνειρο που είχα από πολύ καιρό να το κάνω, αλλά σε διάφορες έτσι καταστάσεις δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Εντάξει, έρχεται όμως κάποια στιγμή ο καιρός που θα κάνεις ένα μέρος του. Μπορεί ολόκληρο να μην το κάνεις ποτέ, αλλά ένα μέρος του όμως το έχουμε κάνει. Ελπίζω σημαίνει, να το τελειώσω. Αυτό το όνειρο που έχω συνεχίζεται με το βιβλίο το οποίο θα παρουσιάσω το χειμώνα και πιστεύω να συνεχίσουμε να γράφουμε, να έχουμε μέσα μας υγεία, να έχουμε αγάπη, να προσφέρουμε στον κόσμο υγιές πράγματα, κατανοητά. Γιατί όλη η στοιχή είναι κατανοητή, είναι από την αρχή μέχρι το τέλος. Mm-hmm. Δεν του λείπει τίποτα κανένα στίχο, τίποτα απολύτως. Είχα και προτάσεις από Αθήνα να δώσουμε τραγούδια στον λοιπά, αλλά δεν έδωσε κανένα τίποτα. Είμαστε, όπως είπα, είμαστε χωριατόπεδα εμείς. Δεν θέλουμε να... όχι, δεν θέλουμε να ξανοιχτούμε, αλλά... Εντάξει, δεν θέλουμε να πάμε προς το άγνωστο. Θέλουμε να πατάμε στα πόδια μας. Εντάξει, τοπικά, ας πούμε, στη Λάρισα είμαστε αναγνωρίσιμοι. Τώρα προσπαθούμε να αναγνωρίσουμε από χρόνια και όχι μόνο από την ποιήση και τα τραγούδια, γιατί ήμουν και στην μπάλα στη ΓΑΜΑ Εθνική και Β' Εθνική. Α, είδες, σιγά σιγά στα βγάζω. Ο γιος πήρε από αυτό την μπάλα. Όχι. Ξεκίνησα, αλλά σταμάτησε. Τώρα, από εκεί και πέρα, έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα για τα τραγούδια από ηλικίες 35 έως και 65 χρονών, όπως γράφει εδώ το ίντερνετ, το YouTube στο κανάλι. Θέλουν μικρότερες ηλικίες. Οι μικρότερες ηλικίες να βοηθηθούν μέσα από τους στίχους, από τον έρωτα. Να μάθουν πρώτα απ' όλα να μιλάνε και μια λέξη. Και να μιλάνε ελληνικά. Να μάθουν να είναι έτσι. Έχω τον πατέρα Αντών εδώ στην ενορία μας που είναι βλάχος. Είναι Δημητσίνα, κάτι τέτοιο από εκεί. Και μου λέει άλλο χωριάτης, άλλο βλάχος. Ναι. Ο βλάχος μου λέει. Προχτές καθότανε πόση ώρα και μου εξηγούσε, βέβαια τώρα δεν τα θυμάμαι να στα πω. Δηλαδή, σύρε να πιάσεις το σκύλο. Ο βλάχος θα το πει, σύρε να πάρεις το σκύλο, ο χωριάτης, ο βλάχος έχει μια άλλη λέξη. Έχει άλλη τελείως. Και μου έλεγε άλλο βλάχος, άλλο χωριάτης. Έτσι. Καμία σχέση. Εδώ στην Αθήνα μου λέει μπλέκεται τους βλάχους, νομίζετε ότι είναι χωριάτες, όχι, η Βλαχιά είναι μία χώρα, μία, πώς Βλαχία. Λέμε Κρητική, πώς λέμε Κύπρη, πώς λέμε, έτσι είναι η Βλάχη. Εδώ στην Ελλάδα ήρθαν περί τα 1650, άρχισαν να έρχονται προς εδώ και επειδή δεν είχαν να σου πού να μείνουν, μένουν στα βουνά. Και εκεί, ας πούμε, ευδοκιμήσαν, κάνουν τι είναι πρόβατα. Οι Αλβανοί. Οι Αλβανοί δεν είναι από την Αλβανία, δεν προέρχονται από εκεί. Όχι. Προέρχονται από μια πλευρά πίσω από την Τουρκία, που ήρθαν, ας πούμε, τον περίπου 7ο αιώνα, μαζί με τους Σλάβους, περίπου τις ίδιες εποχές.
οι Σλάβοι, ας πούμε, ήρθαν τον 7ο αιώνα στην Τουρκία. Οι Σλάβοι είναι καθαρά, ας πούμε, από τη Ρωσία, την περιοχή της σημερινής Ρωσίας. Και επειδή, ας πούμε, ήταν πολύ έξυπνος λαός και πάρα πολύ πόλεμος, πολεμούσε πολύ καλά, ήταν τέτοιος, ας πούμε, κάποια στιγμή βρέθηκαν, ας πούμε, σε έναν χωρισμό και χωρίστηκαν σε τρεις, μάλλον κατευθύνθηκαν, χωρίστηκαν σε τρεις κατευθύνσεις. Έτσι. Κεντρική Ευρώπη, Νότια, οι οποίοι ήρθαν οι περισσότεροι, που κατοικούν, ας πούμε, η παλιά Ιουγκοσλαβία, ας το πούμε έτσι, έτσι. Η Κεντρική Ευρώπη, που είναι η Τσεχία και η Σλοβακία. Και από εκεί και πέρα, εν συνεχεία μετά, πάρα πολλοί φύγανε την περίοδο του 19ου αιώνα στην Αμερική. Έδες για να διαβάζεις ιστορία. Εγώ που δεν διαβάζω δεν τα ξέρω. Αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης η Σλάβια, το οποίο, ας πούμε, μπορεί ίσως να είναι και το μεγαλύτερο. Ναι. Λοιπόν, επειδή είναι η τελευταία εκπομπή για το κλείνω για καλοκαίρι, εγώ θέλω να βάλουμε αρκετό τραγούδι, να βάλουμε κι άλλο τραγούδι. Ναι. Ποιο θα βάλουμε τώρα? Πάλι πυκνώντας τα σύννεφα. Χριστίνα, ακριτικά είναι δικιά μου, η Ερωνημάκη. Στίχη Νεκτάριος Νόντας, μουσική Νεκτάριος Κόντος. Στον ουρανό, αν με ξεχάσεις.
Σε έχουν επιτεθεί. Και μου έχουν, κοίταξαν, όταν μου επιτέθηκαν εμένα έτσι όπως λέμε τώρα για βιασμό και τέτοια, ήμουνα σε μικρή ηλικία, δεν υπήρχαν καν οι τηλεοράσεις για να πάει να τα κάνεις. Εγώ δούλευα και με πήρε ο άλλος να με πάει στο σπίτι μου, γιατί να με πάει στο σπίτι μου, πήγε σε ένα χωράφι. Εγώ κέρδισα και ούλα. Να σου πω κάτι όμως. Εντάξει, άμα δεν θες, δεν σε βιάζουν. Εμένα γιατί δεν με βιάσανε. Και ήμουνα σε χωράφι, σε μόνο. Γιατί ούλιαζε, γιατί τον χτύπατα, γιατί τον έδωγα, τον κατέβασα την ούλη. Κάποια στιγμή βγήκαν κάτι σκυλιά, φωνάζανε. Δηλαδή. Ναι, τώρα ανοίξαμε κανονικά. Αυτό με το που λέμε τώρα με το βιασμό. Θα σου πω ένα άλλο. Έχουμε πάει εγώ εδώ πέρα στην Αθήνα με την κουμπάρα μου. Και ήμασταν κοριτσιά και εγώ αγαπάω το θέατρο. Θέλω να με παίξουμε σε διαφημιστική εταιρεία. Και πάμε στην Καρυθέα, ήταν μια εταιρεία παραγωγής για διαφημίσεις. Πραγματικά την κουμπάρα μου την έβαλε τότε και έπαιξε και έκανε με μια χτένα, έκανε έτσι. Μετά όμως, τη δεύτερη φορά που μας έκλεισε ραντεβού αυτός, όχι να πιάσει μπουτάκι, όχι να πλακίσαμε. Δεν ξαναπήγαμε. Ναι. Δηλαδή, αυτό το λέω για αυτό το μη του που λένε τώρα. Δούλευα βράδυ. Έφευγα από τη δουλειά μου να πάω στο σπίτι μου. Που έτυχε πελάτη, μου πήρε να σε πάω στο σπίτι σου και αντί να με πάει στο σπίτι, να δει να με ξεμαγιάσει. Δεν το κατάφερε. Γιατί? Αν όμως εγώ είχα κάποιο σκοπό άλλο ή να τον χρησιμοποιήσω για να ανέβω, έτσι δεν είναι, ή για να κάνω 10 διαφημίσεις παραπάνω ή για να ανέβω για να πάρω χρήματα, εγώ πιστεύω ότι άλλο ο βιασμός, η αδερφή μου, την είχαν πιάσει εδώ, είχε πάνω πάρει μπύρες, βράδυ και ήταν ένας και σταμάτησε με τα μάξη και την κυνήγα για να τη βιάσει. Αρχίζει η αδερφή μου και φαγμασί και πει όμως η μαμά μου από μικρά. Αν κάτι συμβεί, δεν θα φωνάξετε μαμά, μαμά, που φωνάζουμε τα παιδιά στο φόβο, δεν φωνάζουμε μαμά, μαμά. Ναι. Θα φωνάζετε βοήθεια. Και αυτό μας έσωσε. Έχουμε πάει με την αδερφή μου για μπάνιο, μικρά, και γυρνάμε με το λεωφορείο. Έχουμε κάνει σύνθημα όμως ότι όταν βλέπουμε κάτι περίεργο, θα λέμε το πόδι μου. Και από το λεωφορείο λέει η αδερφή μου, το πόδι μου, το πόδι μου. Ότι ο πίσω της κάτι. Με το που κατεβαίνουμε από το λεωφορείο, πάμε το λάθος μας ήταν ότι πήγαμε πίσω από την εκκλησία και εκεί ήταν η μοναξιά. Και μας εγκλώβησε γιατί πέσαμε σε ένα αυτό. Πάει να την πιάσει την αδερφή μου αυτό να της πει ολουλού, θυμάμαι, δεν το ξεχάσω. Τι μαλλιά του τράβαγα, τι ξύλο του δίνα από την αυτή του, αυτός τίποτα δεν καταλάβαινε. Φώναζα βοήθεια, μαζεύτηκε κόσμος. Αυτό είναι βιασμός. Αλλά το να δουλεύω μαζί σου στο θέατρο 150 χρόνια και μετά από 150 χρόνια να θυμηθώ ότι εσύ με βίασες, αυτό δεν είναι βιασμός. Αυτό είναι ότι σε χρησιμοποίησα, ανέβηκα εκεί και το λέω για το Φιλιππίδη. Εντάξει, εγώ δεν θεωρώ ότι ο Φιλιππίδης ήταν ένας άντρας όπως και ο Χαϊκάλης που γουστάραν τις γυναίκες. Καλά κάνανε. Αν ήθελα εγώ να πάω να κάτσω στα μπουτάκια του και να κολοτριφτώ και να παίξω στην παράστασή του, δεν θα θυμηθώ μετά από 10 χρόνια ότι είναι βιαστής. Εκεί είναι το φάουλ αυτόν τον κυριό. Μαζί τους είμαι, αν πηγαίνανε την ίδια στιγμή και έκαναν την καταγγελία. Όχι μετά από 10-15 χρόνια. Είπες. Κατάλαβες. Ναι, δεν ήθελα να το πω. Λέει γιατί όταν είχαν την. Γιατί θέλανε να κάνουν τις παράστασεις. Όχι, εγώ γιατί δεν έκανα καριέρα. Και εμένα με τσιμποφιλήσανε έτσι. Εγώ γιατί δεν κάθισα. Και εγώ έχω γνώστους ηθοποιούς να σου πω που μου είπανε. Γι' αυτό δεν έκανα καριέρα. Και εγώ ήθελα να γίνω ηθοποιός και να φτάσω ψηλά, αλλά δεν κάθισα σε κανέναν ούτε στα ποδαράκια. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα για κανέναν. Όχι, και να σου πω κάτι και η Ελένη Φιλίνη, που είναι μια πολύ που την παραδέχομαι, το είπε. Εγώ λέει, αν τον ήθελα και λιγάκι τον άλλονα. Πες μου, αυλό και την έχω ακούσει. Μα είναι φοβερή. Αλλά και τώρα που τη λέγανε για το Me Too, λέει, σας παρακαλώ, λέει. Δεν γίνεται τώρα μετά άλλο βιασμός όπως έγινε τώρα στον δρόμο ή το κοριτσάκι που ο Σύριος την άφησε ανάπηρη, την κοπέλα την ηρτώ. Ή άλλη αυτή ή αυτό που είδα χτες ότι τρεις βιάσανε μία. Ναι, αυτή δεν είναι βιασμή. Αλλά μη μου λες ότι με έχεις βιάσει και σαν έχω με 10 χρόνια
Και μετά από 10-20 χρόνια θυμάμαι ότι εσύ ο βιαστής μου. Δεν μου κάθεται καλά αυτό. Εντάξει. Οι άνθρωποι αυτοί που, και οι άνθρωποι αυτοί που βιάζουν ή χτυπάνε ή κάνουν διάφορα πράγματα έχουν μέσα τους έναν θυμό, είναι νηματίες, δεν γνωρίζουν τι κακό κάνουν. Αυτό να πούμε και ως δώσεις του κόσμου να το γνωρίζει. Και καλά είναι να αποφεύγουμε ανθρώπους που συνήθως έχουν ξεσπάσματα θυμού. Κοίταξε να δεις, η βία τώρα, να σου πω κάτι, η βία τώρα και αυτό που έγινε τώρα με τους δικηγόρους, πιστεύεις εσύ τώρα ότι ένας μορφωμένος δικηγόρος, σαν το Λίτρα, που είναι η δουλειά του να αναλαμβάνει τέτοιες υποθέσεις, εγώ πιστεύω ότι όλο αυτό είναι ένα πολύ καλεστημένο θέατρο, γιατί ο άνθρωπος του παίρνανε η εφορία τα πάντα τα όλα, πρέπει να τα χωρίσει με κίνηνα. Επειδή τώρα η εφορία, στα λέω γιατί είμαι σε δικηγορικό γραφείο και τα ξέρω. Όταν εγώ πάω, έχω μια περιουσία, ωραία, και τη μεταφέρω ξαφνικά σε σένα που είσαι ο άντρας μου, τώρα, επειδή ξέρω ότι θα μου γίνει κατάσχεση σε 2 χρόνια, θα έρθει η εφορία να τα πάρει από σένα. Άρα, για να μην κινδυνεύσουν, πρέπει να χωρίσουμε. Κατάλαβες. Εντάξει, τώρα τους νόμους και αυτά δεν τα γνωρίζω. Τώρα, το θεωρείς τόσο βλάκα αυτό να είναι να τα φού. Όχι, δεν είναι τόσο. Και εγώ, αν και εγώ το άκουσα μερικές μέρες αργότερα, δεν το είδα την αρχή. Τυχαία το είδα, μάλλον. Ακούμε δηλαδή τρελά πράγματα τώρα, μην τρελάθουμε τώρα, εντάξει. Λοιπόν, μην ασχολιόμαστε όμως με αυτά γιατί είναι τοξικά. Και δεν πρέπει να ασχολιόμαστε γιατί βλέπουμε ότι όλα είναι ένα θέατρο και μπορεί να σου πω κάτι. Όπως καλύψανε κάποιους νόμους που περάσανε στη Βουλή και μας είχαν τρελάνει με τον Λιγδάνη και με αυτούς γιατί τότε περνάγανε πράγματα, μπορεί και κάτι τώρα πάλι να γίνεται. Yeah. Εντάξει, τώρα σκοτώνονται, τι χαμός γίνεται πάλι. Λοιπόν, άστα. Πώς τα κάνουνε, πώς τα... Γι' αυτό εμείς παραμένουμε στην τέχνη. Στην τέχνη, ναι. Παραμένουμε στη μουσική και στην τέχνη. Στην τέχνη που είναι το μόνο που μας φτιάχνει. Και ενώνει πολιτισμούς, εξηρεμεί το πνεύμα. Ας πω, όταν είχα ένας Γάλλος που έτυχε να μιλήσουμε, επειδή εγώ δεν γνωρίζω γαλλικά, είχαμε έναν Ινδιάνο, μια φίλη που γνώριζε, σαν την Ερμηνέα, ας το πούμε έτσι. Και μου είπε, ας πούμε, λέει, κύριε Νεκτάρη, εμείς λέει οι Γάλλοι και όλους τους υπόλοιπους κόσμους, λέει, περιμένουμε, λέει, από εσάς. Τη δική σας τέχνη, την τέχνη, γιατί από εδώ ξεκίνησε η τέχνη και η ποίηση. Όλοι οι μεγάλοι ποιητές Ευρωπαίοι, το 17ο και 18ο αιώνα, έχουν έρθει στην Ελλάδα. Ο Γκέτε, ας πούμε, που εντάξει, προς το τέλος της ζωής του, λίγο πριν το τέλος της ζωής του μάλλον, 5-6 χρόνια πριν, έχει πει, λέει, όσο και περνά, λέει, ο Καποδίστρια, λέει, δεν θα ξαναέρθω στην Ελλάδα. Ο Καποδίστρια, ας πούμε, δολοφονήθηκε το 1831, το Σεπτέμβριο, 23 Σεπτεμβρίου. Ο Γκέτε πέθανε 3 χρόνια αργότερα. Από φυσικά αίτια, ήταν, αν δεν κάνω λάθος, 85 χρονών. Ένας μεγάλος καλλιτέχνης σε όλους τους τομείς, είτε είναι στην βιολογία, είτε είναι στην ποίηση, είτε είναι σε οτιδήποτε δηλαδή και να ασχολήθηκε. Να μην κάνω τώρα τον Βόλγα της Γκέτε, το γνωρίζουν όλοι. Είναι και εμένα ένας αγαπημένος μου ποιητής και λογοτέχνης. Το άσμα ασμάτων το έχεις διαβάσει από την Αγία Γραφή. Το έχω βγάσει, αλλά έχω χρόνια που το διαβάσω. Νομίζω ότι από εκεί εμπνεύστηκε ο Κορνάρος και έγραψε τον Ερωτόκριτο. Για γράψε το διάβαστο άσμα αυτό. Είναι ποίηση, καθαρά ποίημα είναι. Είναι ο αγαπημένος και η αγαπημένη. Ναι, το ξέρω, ναι. Είναι καθαρά ποίημα, δηλαδή εγώ όταν το διαβάζω μετά δεν μπορώ να κοιμηθώ. Δεν θυμάμαι πόσοι στίχοι είναι αυτό το ποίημα, είναι πάρα πολύ. Πάντως, μπορεί να φτάνει και τους 500.
δεν είμαι σίγουρος. Είναι ο αγαπημένος και αγαπημένη και βέβαια είναι ένα ερωτικό ποίημα που εμείς το λέμε ο αγαπημένος μας είναι ο Κύριος, εντάξει. Αλλά εγώ νομίζω ότι από εκεί εμπνεύστηκε ο Κορνάρος και έγραψε τον Ερωτόκριτο. Μπορεί. Δηλαδή, όπως άκουγα και προχτές σε μια, τέλος πάντων οι Έλληνες, το έχουμε και έμφυτο, αλλά η κριτική ας πούμε πήραμε και από τους Ρωμιούς, από τη Ρώμινο, που είχαμε και κάναμε αυτό με τη Μαντινάδα και με αυτό, πήραμε και από αυτούς. Έχουμε κάνει και αλχημίες, εντάξει. Εγώ εκτός από αυτά τα τραγούδια να πω και δεν έχω γράψει και έναν ύμνο για την Παναγία. Α, να βάλουμε τον ύμνο, δεν τον έχεις εδώ. Στο κινητό μου το έχω, αλλά στο YouTube όχι. Θα μου το στείλεις αυτό. Θα σου το δω, ναι. Θα μου το στείλεις τον ύμνο για την Παναγία για να τον βάλω στις θρησκευτικές ομάδες που έχω. Εντάξει, ναι. Να το προωθήσουμε, γιατί είναι ώρα να το βάλουμε. Α, αυτό θα μου το στείλεις, σε παρακαλώ. Λοιπόν, τώρα λες να κλείσουμε με το θάλασσα για καλοκαιράκι. Θάλασσα είναι ένα τραγούδι, ένα ποίημα που το οποίο το έγραψα τον Ιούλιο του 2019 στη Σκοτίνα. Το μελοποίησε ο Μιχάλης το 2021 και ήταν μία μέρα με διάφορες διακυμάνσεις του καιρού. Με πολύ ζέστη, 40 βαθμούς, με υδροστόβιλους, με βροχή καταρακτώδης, με ανέμους, να σπάνε δέντρα, με χυμάρους να περνάνε από κοστά μας. Μίξ θάλασσα αυτό. Όχι, πιο πάνω. Δεν το έχει πιο πάνω. Πες λίγο στο, ξανά πάρεις το κανάλι στο... Πίνει πιο δεξιά, πιο δεξιά. Τι θέλεις από μένα, χαμένη αγάπη, πού το... Να, πιο δεξιά πήγαινε. Θάλασσα. Ωραία, γιατί πήγε και 12. Έχουμε αργήσει αρκετά. Εντάξει. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω όλους. Γι' αυτό μου βάλανε background θαλάσσι, γιατί είναι γαλάζιο καλοκαιρινό. Άρα, Πετρόπουλε, τι μας φτιάχνεις. Λοιπόν, χαιρέτουμε τον κόσμο, λέμε καλό καλοκαιράκι. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Βρίσκουμε τον Νεκτάριο, τον Νότα με ελληνικά γράμματα στο YouTube, στο κανάλι του και ακούμε όλα τα υπέροχα τραγούδια, γιατί αξίζουνε. Αν θέλουμε κάτι περισσότερο να μάθουμε και να δούμε και πώς φέρεται και τη σκέψη του, μπαίνουμε στο Facebook πάλι Νεκτάριος Νότας με ελληνικά. Στο Επανειδήν από Σεπτέμβριο θα με έχεις ενημερώσει για την παρουσίαση του βιβλίου και τα πάντα όλα. Θα σου πω, ναι. Εντάξει, θα σε περιμένουμε. Θα κοιτάξω κι εγώ το καλοκαίρι μέσα από τη σελίδα να βάζω κάποιο τραγούδι. Απλά, λοιπόν, αν μου επιτρέψεις λίγο από το κινητό σου, λίγο να μου δώσεις λίγο στο Messenger να διαβάσω ένα ποίημα αυτά που σου έστειλα. Α, φυσικά. Να το πριν τέτοια να καταλάβει ο κόσμος λίγο μία έτσι τέτοια που είναι το βάθος της ψυχής, ας πούμε. Δεν φοράς γυαλιά εσύ. Όχι. Είμαι νέο παιδί ακόμα. Λοιπόν. Κι εγώ νέα είμαι, βρε παιδί μου. Μόνο 50. Κι εγώ 50 είμαι. Άρα δεν έχεις πάθει πρεσβειοποίηση από σε 50. Εγώ γιατί έπαθα. Τώρα αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω. Γιατί είσαι στη φύση, γιατί τρως ψάρια. Τρως ψάρια, ναι. Και γιατί δεν είσαι 20 ώρες στο ίντερνετ όπως είμαι εγώ στο γιο, στη δουλειά, στον υπολογιστή. Λοιπόν. Αυτό είναι μια συνέχεια από το κλείσει λίγο. Αυτό είναι μία συνέχεια, θα διαβάσω τώρα, από το βιβλίο το Ερωτικό Γράμμα. Τίποτα, μα τίποτα, δεν με συγκινεί. Όσο ζω, να ακούω τη φωνή σου, να χτυπάει την ψυχή μου. Καλή αργά παρά ποτέ, πάρε με στην αγκαλιά σου. Κι εγώ θα πέσω στην αγκαλιά σου, να σωθώ. Και σαν μια άλλη τη Μαγδαληνή,
Θα σου φιλώ τα πόδια. Το όνειρο. Μην αφήσεις να χαθεί και αυτή η άνοιξη. Εγώ το όνειρο, εσύ η άνοιξη. Και το στέμμα που καρτερείς, εγώ. Έτσι σε βλέπω. Σαν την πρώτη μέρα που βγήκε για μένα ο ήλιος. Και εσύ, ο ουρανός που σκέπασε τον ήλιο. Με τα μπλε σύννεφα. Σ' αγαπώ, μ' ακούς. Τα πικρά όνειρα μετρώ, που μάκρυνε η απόσταση και δεν σε βλέπω. Αν αλλάξει ένα γράμμα θα έρθεις κοντά και τα δάκρυα που πονάνε θα σταματήσουν. Εσύ η πηγή, το νερό που τρέφει την ψυχή μου. Εσύ η αγάπη που μοιράζεις γύρω σου και η απόσταση δεν με αφήνει να τη δω. Σήμερα η χαιρετισμή της μάνας, 3 μέρες πριν τη μεγάλη μέρα που σε ανήκει, να σε κρατώ το χέρι και να βλέπω μέσα από το πρόσωπό σου την θάλασσα της ψυχής σου. Πελώριους φοίνικες να δακρύζουν και φτέρες να ανθίζουν. Να περπατώ στην καρδιά σου και να πράττω το θέλημά της. Να κοιτώ τα μάτια σου και να προσκυνώ τη χάρη σου. Ωραία. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε που μας ταξίδεψες με τους στίχους σου και με τη μουσική και με τα τραγούδια σου. Θα είναι χαρά μας να σε ξαναδούμε. Να μας πεις και για την παρουσίαση και αυτά. Ναι. Και αν μπορούμε και εμείς κάπου να βοηθήσουμε. Το Σεπτέμβριο, το Σεπτέμβριο. Θα τώρα μας πεις που μπορούμε. Πλάση. Μπορούμε να γίνουμε και χορηγοί σου επικοινωνίας, θα δούμε. Ναι. Λοιπόν, κλείνουμε με το θάλασσα. Μην ξεχνάτε. Όλοι οι δρόμοι το Σάββατο οδηγούν στο 5ο Γυμνάσιο Νέα Σμύρνη, το γλέντι της Ένωσης Κριτών Νέα Σμύρνη. Σας περιμένουμε να πιούμε, να γλεντήσουμε, να χορέψουμε. Και βέβαια δεν ξεχνάμε τους Αγίους Αναργύρους. Την Κυριακή είναι η παραμονή των Αγίων Αναργύρων. Από το απόγευμα και μετά είναι η πανήγυρη και θα είναι αρχαιωτική λειτουργία, όπως το λέμε. Θα είναι και ο Δεσπότης. Αρχαιρετική, μπράβο, θα είναι και ο Δεσπότης και όλοι. Τη Δευτέρα θα είναι η περιφορά της εικόνας στα απόγευμα 8 η ώρα. Οι Άγιοι Ανάργυροι που σκεπάζουν τη Νέα Σμύρνη και μας προφυλάσσουν, σας περιμένουν. Μετά το γλέντι δηλαδή του Σαββάτου, την Κυριακή θα έρθετε να κάνετε κατανοήσει. Να συγχωρεθούν οι αμαρτίες για το Σάββατο βράδυ. Τι λέω. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κάτι έγινε εδώ. Μου κλείσε μόνο του. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να πω καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι λοιπόν. Με αγάπη, χαρές, τι άλλο να πω. Στο επανειδή πρώτο ο Θεός να έχουμε την υγειά μας, να τα ξαναπούμε το Σεπτέμβρη, να είμαστε εδώ και να αξιωθώ να κάνω και τα 10 χρόνια που έχουμε πει τη γιορτή για το καλλιδοσκόπιο της Ολυμπίας. Έχει ο καλός Θεούλης τι βήματα θα μας οδηγήσει να κάνουμε. Γιατί φοβάμαι, γιατί άλλες φορές καμιά φορά κανονίζεις πράγματα. Ναι. Κανόνιζα με ένα γιατρό και έπαθε κάτι στο έντερο και έφυγε μπαμπά μου. Κατάλαβες, μέσα σε ένα καλοκαίρι. Και γι' αυτό με βλέπεις και λέω πρώτα ο Θεός. Κλείνουμε με το θάλασσα λοιπόν. Ταξίδεψε με.
τα γαλάζια σου με αγκαλιάζε με. Όμορφη θάλασσα είναι βροχή μου και μία μία τις σταγόνες σου θα πιω. Είναι ο ήλιος μου μες στη ψυχή μου, αγκαλιάσε με και ποτέ μη ξαναβγώ. Θάλασσα όμορφη, ταξιδέψε με, με τα γαλάζια σου, με αγκαλιάσε με. Ταξιδέψε με.